centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Κορεντζίδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και καλή εβδομάδα. Τελικά ο κύριος Ευγενάκης, με τον κύριο Ευγενάκη συναντηθήκατε και πήγατε και στον αυταθλητικό, υπήρχαν και τα αθλητικά σωματεία εκεί. Υπήρχε κάποιο θέμα με το γενικότερο πρόγραμμα ή θέλετε να το λύσουμε λίγο εδώ με ό,τι είχε δημιουργηθεί στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, μόλις έγινε γνωστό το πρόγραμμα της επίσκεψης, το επίσημο πρόγραμμα Ευγενάκη που αφορούσε μόνο το ράλι τελικά, αλλά στην πορεία εξελίχθηκε και άλλα πράγματα. Θεωρώ ότι έγινε το αυτονόητο, η επίσκεψη δηλαδή του αρμόδιου υφυπουργού για τα θέματα αθλητισμού, η επίσκεψη δηλαδή στον Δήμο Καστοριάς, το γραφείο του Δημάρχου Καστοριάς, πολύ καλό κλίμα. Ενημερώθηκε ο υπουργός για όλα τα θέματα που τρέχουν σε σχέση με τις αθλητικές εγκαταστάσεις και τα έργα που έχουμε υποβάλει. Ήταν γνώστης για μερικά από αυτά. Εν συνεχεία επισκεφθήκαμε τις εγκαταστάσεις του ΔΙΝΑΚ. Άλλωστε την προηγούμενη μέρα είχαμε βγάλει και ένα δελτίο τύπου που είχατε πάρει και εσείς σχετικά με την ένταξη, με την υποβολή μάλλον στις προσκλήσεις του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης για την ένταξη της μελέτης του Ναυταθλητικού Κέντρου Καστοριάς και του Πνευματικού Κέντρου. Οπότε γνώστης και αυτής της εξέλιξης και αυτής της κατάστασης και με την πεποίθηση και διαβεβαίωση ότι θα κάνει και αυτός από την πλευρά του ό,τι είναι δυνατόν ώστε να ενταχθούν τα συγκεκριμένα έργα και εν συνεχεία να χρηματοδοτηθούν είτε από το Ταμείο Ανάκαψης είτε από οποιοδήποτε άλλο χρηματοδοτικό. Για να δούμε λοιπόν τι δεσμεύσεις έχουμε εδώ από τον κύριο Ευγενάκη. Γιατί δεν είναι άγνωστο τον αυταθλητικό για τον κύριο Ευγενάκη. Όντως. Τι δεσμεύσεις έχουμε εδώ. Είναι γνώστης από την εποχή, από την χρονιά μάλλον που είχε επισκεφθεί με τον νυν πρωθυπουργό και τότε αρχηγός της σωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Μητσοτάκη, στην Καστοριά. Βέβαια τότε εμείς δεν ήμασταν. Δεν έχει σημασία, όλα έχουν μια συνέχεια. Του Δήμου παρακολουθούσαμε όμως από άλλες θέσεις τις εξελίξεις και τα δρόμενα της περιοχής μας και αυτό ήταν επιβεβλημένο, διότι μιλάμε για το πλέον αναπτυξιακό έργο στην περιοχή μας. Γνώστης λοιπόν του συγκεκριμένου έργου, απόλυτος γνώστης, σε επόμενη επίσκεψη στην Αθήνα δεσμευθήκαμε και οι δύο για συνάντηση ώστε να δει τον πλήρη φάκελο, τον πλήρη φάκελο που θα υποβληθεί, το master plan δηλαδή που έχουμε μέσω της προγραμματικής που είχαμε κάνει μεταξύ Δήμου Καστοριάς και Αναπτυξιακής Κοζάνης, για να ρυθμίσουμε και όλες τις υπόλοιπες λεπτομέρειες. Το καλό, το ουσιαστικό και το τελικό, το συμπέρασμα μάλλον, είναι ότι έτσι κι αλλιώς ο φάκελος αυτός έχει ήδη υποβληθεί σε πρόσκληση του Αντώνη Στρίτσης και με την διαβεβαίωση επίσης του αρμόδιου υπουργού εσωτερικών, υφυπουργού του κυρίου Πέτσα, είναι προς ένταξη και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε ευχάριστες εξελίξεις. Όταν λέμε σε σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί είναι ένα θέμα για το οποίο υπενθυμίζουμε είχε ασχοληθεί ακόμη και η προηγούμενη ουσιαστικά διοίκηση της περιφέρειας με τον κύριο Καρυπίδη τότε, θυμάμαι μια σύσκεψη μέσα στο γραφείο του κύριου Αδαμόπουλου τότε για το θέμα αυτό, αλλά το θέμα είναι να δούμε κάτι σε ένα σημείο που είναι ουσιαστικά κορυφαίο για την πόλη της Καστοριάς. Κοιτάξτε. Είναι η είσοδος της πόλης. Ναι, σίγουρα. Και δεν το θέλουμε πάρκινγκ φορτηγών, το θέλουμε ένα αυταθλητικό κέντρο. Όπως το θέλουμε έτσι όπως ακριβώς αρμόζει σε μια είσοδο πόλεως και όπως είναι η Καστοριά. Οπότε επειδή αναφέρατε και την προηγούμενη περιφερειακή αρχή και επειδή το master plan έχει εκπονηθεί όπως σας είπα και πριν με την προγραμματική μεταξύ Δήμου Καστοριάς και Αναπτυξιακής Κοζάνης, έχει χρηματοδοτηθεί από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Εμείς έχουμε παραλάβει το master plan αυτό και είμαστε σε διαδικασία, επαναλαμβάνω, σε διαδικασία ένταξης στην ουσία από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Αυτή είναι η διαβεβαίωση που υπάρχει. Και πολλά τα λεφτά για τη μελέτη, αλλά και πολλά λεφτά για την κατασκευή του. Δεν είναι ένα απλό έργο. Μιλάμε για ένα τεράστιο έργο, αναπτυξιακό, επίσης όπως σας είπα στην αρχή, ένα τεράστιο αναπτυξιακό έργο για την περιοχή μας, ένα έργο που θα δώσει μια διαφορετική χρειά, μια άλλη πνοή
απλά θα έλεγα, με δύο ρόλους, δηλαδή και ως έργο που θα είναι κάτι καλό για την είσοδο της πόλης, αλλά από εκεί και πέρα και για την εξυπηρέτηση όλων των αυταθλητικών σωματείων και συλλόγων της περιοχής μας. Τώρα. Σε λίγο χρονικό διάστημα, όπως γνωρίζει όλος ο κόσμος, φιλοξενούμε τους Πανελλήνιους Αγώνες Σκοπηλασίας. Τα χόρτα να κόψουμε μόνο, τα χόψουμε τα χόρτα, γιατί φωνάζει ο φίλος μου, Θανάσης Πατσόπουλος. Να μην ανησυχεί κανένας, κύριε Νατσούλη, όλα γίνονται στην ώρα τους, όλα γίνονται με προγραμματισμό. Η γκρίνια και η ανησυχία πριν γίνει το οτιδήποτε, θα έλεγα ότι είναι αποτρεπτικός παράγοντας για οτιδήποτε. Όπως αυτή η Δημοτική Αρχή προγραμματίζει, πάντα κινείται έτσι και όλα στην ώρα τους θα είναι έτοιμα για να υποδεχτούμε τους πανελλήνιους αυτούς αγώνες. Ναι. Να κάνω όμως και μία υπενθύμηση ότι το μηχάνημα το οποίο είναι αυτό που θα κόψει τα χόρτα δεν λειτουργεί, έχει ένα πρόβλημα. Όταν το παραλάβαμε δεν έπαιρνε καν μπρος η μηχανή του. Ενώ το άλλο που έχει πάρει η περιφέρεια δεν είναι για χόρτα, υπενθυμίζουμε. Ναι, δεν κάνω σχόλιο για το μηχάνημα της περιφέρειας. Επίσης να αναφέρω ότι ο Δήμος Καστοριάς δεν είναι ο φορέας που ασχολείται με τη λίμνη και με παρεμβάσεις που θα γίνουν μέσα στη λίμνη. Παρ' όλα αυτά, επειδή εμείς είμαστε αυτοί που θα φιλοξενήσουμε τα σωματεία και τους συλλόγους για να γίνουν αυτοί οι αγώνες, θέλουμε να προλάβουμε, θέλουμε να είμαστε έτοιμοι και θέλουμε να αφήσουμε τον κόσμο που θα επισκεφθεί την Καστοριά με τις καλύτερες εντυπώσεις, και γι' αυτό το λόγο προχωράμε και σε τέτοιες ενέργειες. Το μηχάνημα λοιπόν αυτό, το οποίο όταν το παραλάβαμε δεν έπαιρνε καν μπροστά, την εβδομάδα αυτή που διανύουμε, στο τέλος της εβδομάδας, θα είναι πανέτοιμο για να μπει στην λίμνη και να κάνει τις εργασίες που πρέπει να κάνει, και μάλιστα θα είναι σε μορφή όπως ήταν καινούριο. Ναι. Άρα να μην ανησυχεί κανείς, αυτοί που πρέπει να ανησυχούμε είμαστε εμείς, παρόλα αυτά όμως επειδή έχουμε την ανησυχία και την αγωνία, γι' αυτό θα είμαστε και έτοιμοι για οτιδήποτε χρειαστεί. Τώρα έχουμε μια πορεία ακόμη. Με τον κύριο βέβαια τον είδαν και σωματεία εκεί, τον κύριο Αβγενάκη, εκπρόσωποι μάλλον καλύτερα των σωματείων. Αλλά υπάρχουν άλλα τουλάχιστον δύο πράγματα που θέλουμε οπωσδήποτε τη βοήθεια του κυρίου Αβγενάκη. Πρώτον, για ένα νέο κλειστό που το ζητάει η Καστοριά τόσο καιρό και οι βελτιώσεις στο ΔΑΚ. Δεν ξέρω αν τέθηκε και σαν αίτημα και το τρίτο για ένα χρόνιο αίτημα, πολλών ετών πια, το κολυμβητήριο. Δεν ξέρω. Τι από αυτά τέθηκαν στον κύριο Αβγενάκη. Όλα αυτά έχουν τεθεί, όπως σας είπα, αλλά όχι ως αιτήματα, απλά ως ενημέρωση, διότι την προηγούμενη χρονιά, μέσα στο 2020, είχα επισκεφτεί τον κύριο Βγενάκη στο γραφείο του στην Αθήνα με δύο αιτήματα. Ένα, την ένταξη ενός νέου κλειστού γυμναστηρίου, αντάξιο και ανάλογο των δυνατοτήτων που έχει εδώ πέρα η Καστοριά. Και το δεύτερο ήταν για την βελτίωση των εγκαταστάσεων του ανοιχτού αθλητικού γυμναστηρίου, του γηπέδου της Καστοριάς, για το οποίο είχαμε και έτοιμη μελέτη σε ό,τι αφορά τον Στίβο. Η τότε ενημέρωση από τον Υπουργό ήταν ότι την συγκεκριμένη εκείνη, δηλαδή την χρονική στιγμή, δεν υπήρχαν κονδύλια, κυρίως για το ταρτάν. Θα περίμενε το τέλος της χρονιάς για να δούμε τι αδιάθετα θα μείνουν στον προϋπολογισμό του Υπουργείου, ώστε να μπορέσει να μας χρηματοδοτήσει. Δεν υπήρξαν αυτά τα αδιάθετα, οπότε εμείς βρήκαμε την ευκαιρία και το συγκεκριμένο έργο να το υποβάλουμε στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτης, επίσης με τη διαβεβαίωση του Υπουργού, του κ. Πέτσα, ότι θα ενταχθεί. Οπότε πάει το κομμάτι της βελτίωσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του γηπέδου, και σε ό,τι αφορά το κλειστό γυμναστήριο, είναι, ξαναλέω, διαβεβαίωση του κ. Βγενάκη, ότι πλέον κοιτάνε να εξυγχρονίσουν κάποιες εγκαταστάσεις, να μην πάμε δηλαδή στη διαδικασία ανέγερσης νέου κλειστού γυμναστηρίου, γιατί καταλαβαίνετε επίσης και εσείς, η Καστοριά και ο Δήμος Καστοριάς, έτσι όπως έχει διευρυνθεί, έχει πάρα πολλά κλειστά γυμναστήρια, τα οποία δεν είναι σε θέση να συντηρήσει με τα λιγοστές οικονομικές δυνατότητες. Παρ' όλα αυτά, εμείς έχουμε υποβάλει την ενεργειακή αναβάθμιση. Καλό είναι πάντως που υπάρχουν. Σίγουρα, για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των συμπολιτών μας. Εμείς έχουμε υποβάλει την ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου Καστοριάς στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας. Είναι στις ενεργειακές αναβαθμίσεις, τις οποίες είχαμε ανακοινώσει πριν από λίγες μέρες. Επίσης, στη στατική αποκατάσταση του κλειστού γυμναστηρίου Καστοριάς, το οποίο έχει ενταχθεί στο Φιλόδημος και η δημοπράτηση θα γίνει τον επόμενο μήνα. Στα μέσα του επόμενου μήνα, δηλαδή τον Ιούλιο. Και
η αντικατάσταση του ξύλινου δαπέδου του κλειστού γυμναστήριου Καστοριάς, επίσης το Φιλόδημος 2 και είναι προς δημοπράτηση. Όλα αυτά λοιπόν βλέπετε ότι θα εξυγχρονίσουν το συγκεκριμένο, το κλειστό γυμναστήριο της Καστοριάς. Σίγουρα θα θέλαμε κάτι καλύτερο, σίγουρα θα θέλαμε κάτι μεγαλύτερο. Περιμένουμε και νέα αναπτυξιακά προγράμματα στα οποία θα υποβάλουμε, θα είμαστε έτοιμοι να υποβάλουμε και την ανέγερση ενός νέου κλειστού γυμναστήριου. Ακριβώς να επιμείνω λίγο παραπάνω στο νέο κλειστό. Γι' αυτό υπάρχει κάποια δέσμευση, Αυγιανάκη? Όχι, δεν υπήρχε κάποια δέσμευση. Μάλιστα. Τώρα, όπως σας είπα, περιμένουμε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. Μάλιστα. Για να εντάξουμε έτσι και αλλιώς, αυτά είναι τυποποιημένες μελέτες, οι οποίες είναι εύκολες. Απλά πρέπει να βρεθεί το πρόγραμμα, να βρεθεί το χρηματοδοτικό εργαλείο για να ενταχθούν. Αλλά θα σας παρακαλούσα, κύριε Νατσούλη, πολύ ευγενικά. Ξέρω, επειδή είναι μαζί σας. Είναι μια σύσκεψη με την ΚΕΔΕ, είναι εδώ ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ. Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ, ο κύριος Δημήτρης Καφαντάρης, πολύ έμπειρος αυτοδιοικητικός, όντας τα ενία του Δήμου Πύλου για πολλά χρόνια, έχει διατελέσει αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ και αυτή τη στιγμή είναι ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ. Μας μεταφέρει τις εμπειρίες του και μας καθοδηγεί όπως κάνει η ΚΕΔΕ με όλους τους Δήμους στην Ελλάδα. Μάλιστα. Ναι. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας. Είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.